Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις και η οικονομία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που έρχεται πραγματικά και συναντάει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ψηφιακή μετάβαση. Ωστόσο, τα πάντα για τις επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι. Έτσι, το πιο σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως το είπες, Ευθύμη, το πιο σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό σε μια επιχείρηση. Άρα, η πηγή του κεφαλαίου της είναι οι άνθρωποι, άρα πρέπει να επενδύει στο να βρίσκει τους ανθρώπους. Τους κατάλληλους ανθρώπους, κατάλληλες θέσεις, είναι αυτό που ονομάζουμε recruitment. Και γι' αυτό το λόγο, για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής τον Igor Bobrik, recruitment professional. Καλησπέρα. Igor, χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Χαρούμενοι. Καλημέρα. Και ξεκινάμε με αυτό, το recruitment. Τι είναι το recruitment, τι είναι το recruiting. Από έναν άνθρωπο ο οποίος το ασκεί. Τέλεια. Νομίζω κάνατε εξαιρετική εισαγωγή με το πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας του ανθρώπου. Οπότε μπράβο. Τι είναι το recruitment. Όπως πολλές έννοιες της διοίκησης, έτσι και αυτή προέρχεται από το στρατό. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά αυτή είναι η αρχή. Όπως ακριβώς κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες κατά καιρούς προσπαθούσαν να στελεχώσουν το στρατό τους και έκαναν διάφορες ενέργειες προς εκείνη την κατεύθυνση, έτσι ακριβώς και οι οργανισμοί κάνουν κάποιες αντίστοιχες κινήσεις προκειμένου να φέρουν το ταλέντο για να πετύχουν κάποιους στρατηγικούς στόχους. Αν έπρεπε να το επιμερίσω το recruitment σε κάποια μεγάλα κομμάτια, αυτό αποτελείται από την ανάλυση της θέσης, δηλαδή καταλάβουμε λίγο πολύ τι θα κληθεί να κάνει ένας άνθρωπος και τι ικανότητες χρειάζεται να έχει. Μετά μιλάμε για την προσπάθεια να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους με τις συγκεκριμένες ικανότητες, να τους αξιολογήσουμε σωστά και εν τέλει να επιλέξουμε εκείνον. Ποιος μπορεί όμως να κάνει αυτή τη δουλειά? Δηλαδή μπορεί να την κάνουν όλοι? Σίγουρα πρέπει να την κάνουν σωστά όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν εμπλέκεται μόνο ο recruiter. Σίγουρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος συντονίζει αυτή την προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα είναι σίγουρα ο hiring manager, είναι ο άνθρωπος στο οποίο την ομάδα θα έρθει ο τελικός υποψήφιος, και οι περιφερειακοί εμπλεκόμενοι που μπορεί να είναι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί αυτός ο νέος άνθρωπος που θα έρθει στην εταιρεία ή στον οργανισμό ευρύτερα. Ο προϊστάμενος του προϊσταμένου, γενικά είναι αρκετοί άνθρωποι που εμπλέκονται και πρέπει όλοι να έχουν μια πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα το recruitment. Και να, το πώς φτάσαμε εκεί, δηλαδή πώς φτάσαμε από τη μία εταιρεία, μικρή, μεγάλη, μεσαία, που έχει, ας ξεκινήσουμε από τη μικρή, είμαι το αφεντικό, θα έχω 5 ανθρώπους, θέλω να έχω τον έλεγχο των ανθρώπων που θα έχω μέσα στην εταιρεία μου και θέλω να τους δω εγώ έναν προς έναν για να επιλέξω τον καλύτερο. Ξεκινήσαμε από εκεί και πλέον έχουμε κάποιον ο οποίος εξειδικεύεται στο να ψάχνει άτομα. Και απαντήστε μου σε αυτό και μετά θα έρθω σε μια δεύτερη ερώτηση. Το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί δηλαδή. Προφανώς ο κάθε ιδρυτής, διευθυντής, CEO έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις, οπότε πολύ απλά δεν έχει το χρόνο να το κάνει. Επίσης, μπορεί να μην έχει την εξειδίκευση να το κάνει. Οπότε, αν η εταιρεία ξεπεράσει τον αριθμό περίπου των 30-40 ατόμων, μέχρι το σημείο το οποίο μπορεί κάποιος να στελεχώσει μια εταιρεία βάσει του δικτύου του, από εκεί και πέρα πρέπει να έρθει ένας πιο εξειδικευμένος άνθρωπος, ο οποίος θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και συγγνώμη. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω ήταν, ο recruiter ψάχνει τα ταλέντα ή τα ταλέντα έρχονται σε εκείνον? Γιατί τι σκέφτομαι, ότι εμείς θέλουμε να πιάσουμε μια δουλειά, πάλι παραδοσιακά θα σκεφτώ, θέλουμε να πιάσουμε μια δουλειά, πηγαίνουμε, βλέπουμε μια αγγελία, πηγαίνουμε στη συνέντευξή μας, στην εταιρεία, εμείς πηγαίνουμε στην εταιρεία. Εκείνη λέει θέλω κάποιον τέτοιον άνθρωπο, εμείς πηγαίνουμε στην εταιρεία. Ναι, δεν μας το ψάχνει recruitment, η εταιρεία συνήθως. Ελέγχει αυτούς που έρχονται στην εταιρεία ή ψάχνει και άλλους που πριν να έρθουν εκείνοι στην εταιρεία δηλαδή? Εξαρτάται το ταλέντο. Υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Συνήθως αυτοί είναι στο χώρο της τεχνολογίας, αλλά εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι με πολύ εξειδικευμένο skill set. Οπότε γίνονται και τα δύο. Οπότε σίγουρα η εταιρεία πρέπει να είναι αρκετά ελκυστική και να κάνει τα πράγματα
σωστά ώστε να φαίνεται ελκυστική για έναν υποψήφιο, αλλά από την άλλη, αν πάμε σε πάρα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό για το οποίο πραγματικά γίνεται μάχη, για παράδειγμα, οι developers μπορεί καθημερινά να λαμβάνουν 2-3 μηνύματα από recruiter και να τον προσκαλούν σε μια συζήτηση. Mm-hmm. Οπότε εκεί είναι ακριβώς το αντίθετο. Εκεί είναι ο recruiter, ο οποίος έχει μιλήσει με τον manager, έχει πάρει κάποια specs και με βάση αυτά κάνει μια αναζήτηση. Mm-hmm. Σαν το scouting στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Οπότε, ακόμα και εκεί, ενώ σίγουρα πρέπει να το βρει το ταλέντο, αλλά μετά να το αξιολογήσει κιόλας. Σε αυτή την περίπτωση θα ψάξεις Φερρυπίν και στα social media ακόμα? LinkedIn είναι LinkedIn. Το top εργαλείο αυτή τη στιγμή, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν θα χρησιμοποιήσεις άλλα social media? Μπορείς. Υπάρχουν πάρα πολλά εξειδικευμένα μέρη και communities τα οποία μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει. Και κάτι που μου έρχεται και νομίζω είναι και κοντά σε αυτό που πες, Ευθύμη, είναι ότι είχαμε στο μυαλό μας παλιά ότι, ας πούμε και τώρα, ότι όταν δίνουμε το βιογραφικό μας, περνάμε και τη συνέντευξη, μετά υπάρχει κάποιος Igor από πίσω, ο οποίος λέει, λοιπόν, καλός ήταν ο κύριος Τσατσαρώνης, για να δω το Facebook του, το Instagram του, το αυτό, είναι σοβαρός για την εταιρεία μας, γίνεται κάτι τέτοιο? Ναι, γίνεται. Και γίνεται στρατηγικά? Υπάρχουν, νομίζω, διάφορες σχολές, γιατί μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα τον υποψήφιο που μπορεί να σε κάνουν να είσαι biased, οπότε να μην τον αξιολογήσεις απόλυτα, με ένα απόλυτα δίκαιο τρόπο και να σε επηρεάσουν. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν, υπάρχουν οι recruiters που το κάνουν και άλλοι προσπαθούν να μην επηρεαστούν από την εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος στην προσωπική του ζωή και ίσως από ένα καλοκαίρι που μπορεί να πέρασε στη Πάρο στα 18 του. Ναι, για να ξέρουμε να αρχίσουμε να φοβόμαστε ή όχι. Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σαν υποψήφοι πάρα αυτό. Πολύ, να κλειδώνουμε Facebook, Instagram, ό,τι μπορούμε να κλειδώσουμε, για να μην δώσουμε σε κάποιον το περιθώριο να βγάλει τα λάθος συμπεράσματα για μας. Άρα προσεκτική και στα προσωπικά στα μας πάντα, social media. Ουσιαστικά. Τι άλλαξε και ξαφνικά χρειάζεται ο recruiter? Δηλαδή, είναι πλέον πιο δύσκολο, θεωρείς, το να έρθει ο εργαζόμενος σε επαφή με την εταιρεία? Είναι περισσότερες οι ανάγκες της εταιρείας? Είναι λιγότερος ο χρόνος της εταιρείας? Τι έχει διαφοροποιηθεί στην αλυσίδα αυτή και χρειάζεται ο recruiter? Σίγουρα έχει αυξηθεί το complexity. Δηλαδή, πολυπλοκότητα. Ναι, σε πολλά επίπεδα. Η ταχύτητα με την οποία κινούνται τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κάνουν πάρα πολύ γρήγορο scaling. Δηλαδή, μπορεί να πάνε να τριπλασιαστούν σε μια χρονιά. Αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεσαι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά του recruitment. Οπότε, σίγουρα υπάρχει απέτηση να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι να υποστηρίξουν μια τέτοια ανάπτυξη ενός οργανισμού. Και σίγουρα υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός για συγκεκριμένο ταλέντο. Οπότε πρέπει συνειδητά να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να ασχολούνται με το brand σου και αντίστοιχα να προσεγγίζουν το ταλέντο και να το φέρουν πλέον εσωτερικά στην εταιρεία. Το ταλέντο είναι το νούμερο ένα asset που πρέπει να διαθέτεις, θεωρείς? Με βλέπετε λίγο προβληματισμένο, γιατί ακόμα και να το έχεις το ταλέντο, αν το ταλέντο αυτό δεν πλαισιώνεται σωστά, από σωστή ηγεσία, σωστά practices, management, vision, mission, όλα αυτά τα στοιχεία του management, το ταλέντο αυτό δεν θα χαρακτηριστεί ποτέ ταλέντο. Δηλαδή θα έχει την προοπτική του ταλέντου. Οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα παράλληλα. Στη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Ευθύμη για αυτό το θέμα, αρχίσαμε να βρίσκουμε ένα πρόβλημα στο διαχωρισμό του recruitment από το HR. Ίσως δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε, αλλά να είναι το ένα μέρος του άλλου. Μέρος το ένα του άλλου, ναι. Είναι τμήματα. Και αυτό που συζητούσαμε με τον Άγγελο ουσιαστικά είναι, ξέρεις, σε επιχειρήσεις παλιά ξέραμε ότι υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται HR. Όπως υπάρχεις, ναι. Ναι, τώρα ακούμε recruitment professional. Οπότε, τι ακριβώς γίνεται, πώς λειτουργεί? Παραδοσιακά, το recruitment είναι μέρος του HR. Πλέον υπάρχει η τάση να διαφοροποιούνται αυτά, γιατί οι ικανότητες που χρειάζεται ένας recruiter
δεν μπορούν πολύ εύκολα να μπουν στην ομπρέλα των ικανοτήτων του ευρύτερου HR. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο διαχωρισμό και μάλιστα πάρα πολλές εταιρείες εξωτερικού κυρίως, επειδή μεγαλώνουν τόσο πολύ τα recruitment departments, αυτά αυτονομούνται. Οπότε μπορεί να έχεις έναν VP of HR και έναν VP of recruitment. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κλάδος, δεν το έχω δει ακόμα στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για πολύ πιο μικρές εταιρείες, πολύ πιο μικρή αγορά και ποτέ ένα τμήμα, ποτέ, δεν ξέρεις. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να αυτονομηθεί σε τέτοιο βαθμό. Γενικότερα η κατάσταση στον ελληνικό χώρο των επιχειρήσεων, των εταιριών. Πώς είμαστε από άποψη διαχείρισης των ταλέντων? Τα διαχειριζόμαστε καλά σαν χώρα, σαν εταιρείες, σαν επιχειρηματίες, οι Έλληνες, ή το αφήνουμε λίγο στην τύχη του? Αυτό νιώθω ότι λίγο ξεπερνάει το όριο της δικής μου εξειδίκευσης, γιατί η δική μου εξειδίκευση έχει να κάνει με την προσέλκυση και επιλογή των ανθρώπων. Ίσως περισσότερο από την τριβή με το αντικείμενο, τι βλέπετε? Σε σχέση με το εξωτερικό πάντα, έτσι. Ναι. Ίσως. Νιώθω ότι σίγουρα έχουμε κάποια βήματα, έχουμε κάποια περιθώρια βελτίωσης σαν ελληνική αγορά. Κάποια πράγματα καθυστερούν στο να διαμορφωθούν, οπότε ακολουθούμε κάποια trends. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο, γιατί υπάρχει συνεχόμενη εξέλιξη. Υπάρχουν εταιρείες, πολλές tech εταιρείες, οι οποίες αλλάζουν το σκηνικό της ελληνικής αγοράς εργασίας και νομίζω ότι δημιουργούν απαιτήσεις στους ίδιους τους εργαζομένους. Οπότε όταν πλέον κάποιος πάει και συζητήσει μια θέση, διεκδικεί σε μια θέση, έχει αποκτάσει σιγά-σιγά λίγο διαφορετικά standards. Αυτό νιώθω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Diversity, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε diversity, παίζει ρόλο σήμερα στην επιλογή μιας επιχείρησης, το προσωπικό, το συναντάμε συχνά. Και να εξηγήσουμε τι σημαίνει diversity. Ναι, ο διαχωρισμός, τα φύλλα για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, η ποσόστοση των φύλων, το γνωστό. Ναι, ειδικά οι εταιρείες τεχνολογίας αποτελούνται κατά βάση από άνδρες. Και να διακόψω σε αυτό το σημείο ότι αν πάρουμε όλους τους καλεσμένους τους οποίους έχουμε φέρει στην εκπομπή Digital, είναι μια συντριπτική πλειοψηφία άνδρες. Yeah, yeah. Και το έχουμε σαν παράπονο και το ακούμε. Και το δεχόμαστε κιόλας. Και το δεχόμαστε. Και η αρχισυντάκτριά μας όμως, η οποία είναι γυναίκα, φωνάζει γι' αυτό. Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν... καταρχάς το έχουμε δει πάρα πολύ στο εξωτερικό με πάρα πολλά σκάνδαλα, με ανδροκρατούμενους χώρους εργασίας, να προκύπτουν διάφορα έτσι κακά περιστατικά. Οπότε σίγουρα θέλουν οι εταιρείες να το αποφύγουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το λίγο πιο σκοτεινό. Υπάρχει και το πιο δημιουργικό και πολλές έρευνες που έχουν γίνει, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ποικιλία σε έναν οργανισμό οδηγεί σε περισσότερη κοινοτομία, καλύτερη συνεργασία και καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε σίγουρα τους νοιάζει τους εργοδότες και τις εταιρείες να υπάρχει diversity στο πληθυσμό των εργαζομένων. Και υπάρχει κάτι και πάρα πολύ τυπικό πολλές φορές, ότι, ή μάλλον πάμε προς τα εκεί, ότι πρέπει να έχει πλέον μια πιο σωστή ποσόστοση. Ειδικά στο χώρο των startups, πολλοί επενδυτές κοιτάνε το ratio και πολλές φορές μπορεί να συζητηθεί κάτι σε επενδυτικό τραπέζι, κατά πόσο δηλαδή η εταιρεία σέβεται τις αρχές της διαφορετικότητας. Μάλιστα. Κύριε Πόμπρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και είτε έρθουμε από τη μεριά της εταιρείας που ψάχνει, είτε έρθουμε από τη μεριά του εργαζομένου που ψάχνει η εργασία, θα έχουμε στο μυαλό μας αυτά που μας είπατε. Χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά.